Έχουμε λοιπόν τον κύριο Αβραμόπουλο. Ορίστε. Αυτά θέλω είναι. Να κάνω υποδοχή. Αυτά είναι. Νομίζω Δημήτρης ότι... Αβραμόπουλος, come back. Ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη μέρα. Καλημέρα, κύριε. Πώς, τώρα τι τον προσφωνούμε, υπουργό, πρώην επίτροπο, δεν ξέρω πια. Κοίτα. Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ένας άνθρωπος ορχήστρα. Εντάξει, αλλά κάποια προσπόνηση. Ας σας πούμε, κύριε Αβραμόπουλε. Καταρχήν, καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα σας πω κάτι που συνέβη πριν από λίγο καιρό. Κατέβαινα έναν δρόμο της Αθήνας, σταματάει ένα ταξί, είναι μέσα μια κυρία. Στην η πρώτη της αντίδραση ήταν με είδε, ξέρετε πώς με προσφώνησε. Πώς. Καλημέρα, Δήμαρχε. Κατάλαβε τι έγινε. Πέρασαν τόσα χρόνια, έχουμε αλλάξει τα ιδιότητα. Έχετε αφήσει σφραγίδα ανεξίτηλη ως Δήμαρχος γι' αυτό. Βέβαια. Κοίταξε, ήταν μια περίοδος πολύ δημιουργική. Και αφήσαμε πίσω ένα αποτύπωμα το οποίο εκτιμάται από τον κόσμο και ήταν πολύ καλό. Τώρα ήθελα να κάνω μια επισήμαση. Μια παρατήρηση. Σας άκουγα πριν. Και θα ήθελα να πω το εξής. Έχει την πολυτέλεια η σημερινή Ελλάδα να γυρνάει πίσω τις μνήμες της κοτσιάς. Αυτό λέμε, κύριε Αβραμόπουλε. Δηλαδή, αυτό που έγινε χτες είναι ένα μικρό δράμα σε ένα κλειστό δωμάτιο το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις. Και πολύ ορθά, από την ώρα που ο ίδιος ο κύριος Μπογδάνος επέλεξε να κάνει αυτή τη δήλωση, ήξερε και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Τέλειωσε αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να αταλανιζόμαστε σήμερα για το τι έγινε τότε, γιατί θα ξυπνήσουν και άλλες μνήμες. Και δεν είναι καλό αυτό. Ενδιάμεσα όμως από τότε μέχρι τώρα έχει συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό η εθνική συμφιλίωση και συμβολικά και ουσιαστικά. Θα σας πω κάτι που με αφορά άμεσα, αν μου επιτρέπετε. Φυσικά, μα λίμωνο, βεβαίως. Όταν ήμουν δήμαρχος το 2000, πέθανε ο Λέωνα Δής. Ο Λέωνα Δής ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα, θα έλεγα ένας αστός κομμουνιστής. Ήταν αντίπαλός μου στο Δήμο. Όταν όμως πέθανε, πήρα μια απόφαση και έδωσα το όνομα του σπουδαίου αυτού ανθρώπου, αντιπάλου, σε μια πλατεία που σήμερα είναι στο κέντρο της Αθήνας, πλατεία Αυδή. Όπως επίσης έδωσα το όνομα σε ένα νηπιαγωγείο. Πιο συμβολική κίνηση αναγνώρισης του αντιπάλου σε ένα νέο εντελώς διαφορετικό τοπίο. Η Ελλάδα σήμερα πρέπει να κινηθεί μπροστά. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω είναι πολυτέλεια να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Επειδή είπατε αυτό, κύριε Αβραμόπουλε, θέλω να απαντήσετε και σε ορισμένους ακροατές που είναι αρκετοί σήμερα και εκφράζουν διαφορετική άποψη και λένε τι. Ότι ο Παφίλης μας είπε δοσύλλογους ή ταγματασφαλίτες ή οτιδήποτε άλλο, ότι το ΚΚΕ μας βρίζει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας βρίζει, γιατί αυτοί να είναι στο απειρόβλητο και να διαγράφουμε μόνο αυτούς που μιλάνε για αντικομουνισμό. Τι απαντάτε σε αυτό? Ναι, και... δεν στέκομαι στο τι λέει ο ένας και ο άλλος. Και πριν από λίγα χρόνια στη Βουλή ακούστηκαν ακόμα χειρότερα από διαφορετικές πλευρές. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Η ουσία είναι αυτό που νομίζω είπα πρωτήτα και συμφωνήσαμε. Μην γυρνάμε τις μνήμες πίσω. Αυτό. Τέρμα, έληξε. Κοιτάμε μπροστά. Είμαστε αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις. Η Ελλάδα έχει περάσει το κατόφλι μιας άλλης εποχής. Αντιμετωπίζει δυσκολίες. Χρειάζεται η ενότητα. Όχι όπως την διατυμπανίζουμε συνεχώς από τα μπαλκόνια και από τον άμβονα της πολιτικής. Αλλά να το πιστέψουν οι Έλληνες. Διότι εάν δεν προχωρήσουμε μπροστά, έχοντας μια συναντήληψη της δικιάς μας ευθύνης για την αντιμετώπιση των εθνικών μας θεμάτων, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού με όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει καλλιεργήσει εθνική συναντήληψη για τις ευθύνες της. Σωστά. Οι Τούρκοι είναι καλύτεροι από τους κομμουνιστές? Μα είναι δυνατόν να τίθεται τέτοια ερωτήματα για να ζητάς, Χριστίνα μου, να απαντήσουμε? Το θέμα δεν μπαίνει στην ίδια ζυγαριά κάτι που θέλει να αντανακλά με ένα εθνικό πρόβλημα, με μια εσωτερική πολιτική κατάσταση. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δεν στέκομαι εγώ στο ποιος είναι χειρότερος, ποιος καλύτερος. Το τι λεγόταν τότε στην Κύπρο, γιατί δεν το έλεγε μόνο ο Γρήγορος, το έλεγαν και βέβαια, κάποιοι και άλλοι. Τι σημασία πια έχει? Δείτε που είναι η Κύπρος σήμερα. Σωστό. Δείτε που είναι σήμερα η Κύπρος, που χρειάζεται και εκεί μια συναντήρηση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, που σε τελευταία ανάλυση ορίζει από μόνο του τις εξελίξεις σε ολόκληρη την περιοχή. Ξέρετε τι κάνουμε εδώ, αγαπητοί μου φίλοι? Χάνουμε τη μεγάλη εικόνα, εγκλωβιζόμαστε στο μικρό το εσωτερικό. Θα πρέπει να βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσο. Γι' αυτό το μικρό το εσωτερικό θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αβραμόπουλε. Λένε κάποιοι ότι εν όψη και των εκλογών των πρώτων που θα γίνουν με απλή αναλογική,
κάποιοι τους γαργαλάει η πιθανότητα να δημιουργήσουν ένα κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που, όπως λένε, υπάρχει χώρος επειδή ο Μητσοτάκης τη στρέφει προς το κέντρο, και άρα να εκφραστούν όλοι αυτοί που πιστεύουν αυτές τις απόψεις ή που θέλουν να ζουν ακόμα με τα φαντάσματα του εμφυλίου. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιος χώρος, μπορεί να δημιουργηθεί τέτοιο κόμμα, αν με επιτρέπετε, με και θα έχει ζωή, θα είναι εθνησυγενές? Με τα σημερινά πολιτικά δεδομένα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για τη δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών, διότι τα προβλήματα από μόνο τους είναι που καθορίζουν τη στάση συνολικά του πολιτικού συστήματος της χώρας. Για ποιο λόγο να βγει ένα καινούριο κόμμα? Σε τι θα εκφράσει κάτι παραπάνω? Ζούμε στην εποχή που κορυφώνονται οι μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Εδώ έχουμε πρακτικά προβλήματα να λύσουμε μπροστά μας. Ο κόσμος τι περιμένει από το πολιτικό του σύστημα? Να απαντήσει με συγκεκριμένες λύσεις σε ό,τι αφορά την υγεία του, σε ό,τι αφορά την ασφαλειά του, σε ό,τι αφορά την παιδεία. Όλα αυτά τα οποία, αν θέλετε, αυτό το καιρό είναι στις προτεραιότητες του κόσμου. Και ξέρετε κάτι, και θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου, αν παρατηρείτε η γενικευμένη αντιπολιτική διαμαρτυρία των νέων ανθρώπων, είναι γιατί βλέπουν ότι το πολιτικό του σύστημα σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις δικές τους απαιτήσεις και στα όνειρά τους. Φυσικά, και γι' αυτό γυρνάνε την πλάτη. Και γι' αυτό είναι εύκολοι συνομιλητές εκείνων που θέλουν να τους οδηγήσουν σε ακραίες συμπεριφορές. Πάντα έτσι γινόταν. Εμφανίζονται οι μεσίες, πλέον εγώ έχω τη λύση. Και από εκεί πέρα παρέστηλαν τις κοινωνίες τους στην Άβυσσο. Θυμήθηκε τι έγινε μετά τη δημοκρατία της Βαϊμάρη στη Γερμανία. Άρα κατά την άποψή σας, ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να επιλέξει την ίδια σκληρή στάση, αν υπάρξουν και άλλες φωνές στο μέλλον, στην ίδια λογική, ιδεολογική και πολιτική με τον κύριο Μπογδάνου? Αυστηρή και ξεκάθαρη θέση σε ό,τι αφορά τις αξίες και τις αρχές πάνω στις οποίες έχει στηριχθεί μια ολόκληρη μεταπολιτευτική πολιτική, και που σε τελευταία άνθρωση, αν το καλοσκεφτούμε, φέρνει κοντά όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Φυσικά. Να γυρίσουμε λίγο, κύριε Αβραμόπουλε, σε αυτό που είπατε περί εθνικής συναντήληψης. Δεν βλέπουμε αυτή την εθνική συναντήληψη ούτε καν στη συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας και για το εξοπλιστικό πρόγραμμα, αλλά κυρίως και για αυτή τη συμφωνία, την οποία θα καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Ένα σχόλιο σας. Ναι, βέβαια. Θα σου πω την άποψή μου. Καταρχήν, αυτή η αμυντική συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας, θα ήθελα να σημειωθεί, αυτό αποτελεί μείζωνα στρατηγική κίνηση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος το χειρίστηκε και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Η Ελλάδα, μέσα από αυτή τη συμφωνία, και θα σας πω και την άλλη πλευρά ανάλυσης αυτής της συμφωνίας, διαδραματίζει πλέον έναν ευρύτερο σταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Προσέξτε, γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ η Ευρώπη είναι αδύναμη. Η Μεσόγειος εξελίσσεται σε ένα πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στους μεγάλες παίκτες. Η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία. Έχει πολλά προβλήματα εκεί γύρω, και βέβαια μια Γαλλία η οποία ανοίγεται προς τη Μεσόγειο έχει βρει έναν καλό εταίρο, ο οποίος όμως αυτή τη στιγμή συνεργάζεται μαζί της για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας, και ανοίγει το δρόμο για πρωτοβουλίες, έτσι ώστε κάποτε η Ευρώπη να κάνει το τολμηρό βήμα και να χειραφετηθεί αμυντικά και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ακόμη και με ένα νέο ΝΑΤΟ. Ούτε είναι αμυντική, ούτε εξωτερική πολιτική. Όχι, θα μπορούσε αυτό να γίνει και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αλλά βλέπετε και το ΝΑΤΟ τώρα, μετά από αυτήν την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς πρωτήτερα να έχει ενημερώσει τη Γαλλία για την. Το Βερολίνο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Τον αμυντικό συνεταιρισμό με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλετε να κάνουμε μια γενικότερη παρατήρηση για αυτόν τον καιρό? Τι γίνεται στον κόσμο? Διαμορφώνονται νέες σφαίρες επιρροής, όπου προτάσσονται τα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Σήμερα οι ΗΠΑ στρέφονται προς τον Ειρηνικό ωκεανό, βλέπουν ως ανταγωνιστή την Κίνα, συνέπραξαν με την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έψαξε και αυτό να βρει ρόλο μετά το Brexit, μην το ξεχνάμε αυτό. Το ΝΑΤΟ παραμένει ως έχει, αλλά να πούμε και κάτι πολύ απλό. Τι ορίζει μια συμμαχία? Ο κοινός εχθρός. Ποιος είναι λοιπόν ο κοινός εχθρός αυτής του δυτικού συστήματος? Είναι η Ρωσία. Σε όλα αυτά μέσα θα δούμε και την Ευρώπη αδύναμη, δυστυχώς το λέω, την έχω υπηρετήσει, αλλά έχω δει και τις αδυναμίες από κοντά, και μια Ελλάδα που μπορεί να διαδραματίσει σταθεροποιητικό ρόλο υπό μια προϋπόθεση. Για το όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα απαλλαγεί από τα ξεπερασμένα στερεότυπα μιας παροχημένης εξωτερικής πολιτικής που την έχουν οδηγήσει σήμερα στο να παίζει μεν ρόλο, αλλά την άλλη μεριά και να την εμποδίζει. Η εξωτερική πολιτική, όπως ορίζεται προσωπικά από τον κύριο Μητσοτάκη, είναι στη σωστή.
σωστή κατεύθυνση. Αυτή η σύμπραξη μπορεί να φέρει μόνο θετικά ωφέλη, πέραν του γεγονότος ότι διαμορφώνει και δημιουργεί και ένα περιβάλλον, μια ομπρέλα ασφάλειας και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Κύριε Αβραμόπουλε, για το όχι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου απαντήσατε σε μία φράση και αν είναι δυνατόν. Όχι, θέλουμε να σας ζητήσουμε μία μεγάλη χάρη να κάνουμε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο για τις διαφημίσεις και το δελτίο και να σας έρθουμε. Επιτρέπετε όμως κάτι. Ευχαρίστως να ξαναέρθω, αλλά μου είχατε πει από τις 10.30 μέχρι τις 11.00 και έχω μία σύνδεση με τη Γαλλία συμπτωματικό σε λίγο. Μπορούμε όμως να ξαναβούμε όποτε θέλετε με πάρα διάθεση. Εξάλλου, μου αρέσει πολύ η συντροφιά σας. Άρα να πούμε δύο ερωτήσεις ακόμη τώρα και να σας αφού δεν μπορείτε. Ωραία. Μετά τις 11. Πώς σχολιάσετε το όχι του ΣΥΡΙΖΑ στη συμφωνία? Εγώ πιστεύω ότι εντάσσεται σε μια στήρα αντιπολιτευτική πρακτική και τακτική που συνηθίζει τον δεύτερο καιρό. Διότι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, την προσπάθεια της να βρει ρόλο και λόγο, δυστυχώς τίθεται με τοπικά απέναντι και σε θέματα με τα οποία θα συμφωνούσε ή θα είχε κάνει τα ίδια αν ήταν στην πολίτευση. Τι περιμένετε από τις διερευνητικές επαφές που διεξάγονται σήμερα στην Άγκυρα? Ήμουν πάντοτε υπέρ των διερευνητικών. Αυτή τη φορά όμως γίνονται κάτω από τα βαριά σύννεφα μιας ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί, συμπεριλαμβανομένης και της ερμηνείας που δίνουν οι γείτονες στην ελληνογαλλική συνεννόηση. Δεν περιμένω πολλά πράγματα, αλλά δεν πρέπει και να διακοπούν. Το κανάλι να μείνει ανοιχτό. Τα πράγματα αλλάζουν στην πολιτική και την εσωτερική και την εξωτερική και πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να συνεχίζουμε μια συζήτηση μέχρι να βρεθεί επιτέλους μια φόρμουλα, γιατί κακά τα ψέματα πρέπει κάποτε να βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης. Οι Τούρκοι μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι γείτονές μας. Ο Ερντογάν θα αλλάξει. Ο κακός γείτονας σε πολλές περιπτώσεις έχει αναγκάσει πολλούς να αλλάξουν και σπίτι. Κύριε Αβραμόπουλε, ο Ερντογάν θα αλλάξει? Η τελευταία μας ερώτηση. Κοιτάξτε, κύριε Βραμόπουλε, είναι λίγο αργά πια. Ο Ερντογάν έχει περάσει το κατόφλι μιας νέας εποχής, κυρίως κάτω από την εσωτερική πίεση που ασκούν τα εθνικιστικά κόμματα και με αποδυναμωμένος πλέον ο ίδιος σε ένα μεγάλο βαθμό. Είναι κρίμα που δεν αξιοποιήθηκε πριν από αρκετά χρόνια το άλλο κλίμα που είχε διαμορφωθεί και το οποίο θυμίζω. Μάλιστα. Ότι το 2012 έχει οδηγήσει την Ελλάδα και την Τουρκία να υπογράφουν τον Υπουργός Εξωτερικών 25 συμφωνίες στην Κωνσταντινούπολη. Ας φτάσουμε κάπου εκεί να έχουμε την ηρεμία μας. Γιατί εμείς την ανάπτυξή μας τη βλέπουμε μέσα από ένα περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας, όπου πρέπει να διαδραματίζουμε εμείς τον κεντρικό μας ρόλο, να προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και να ξεκαθαρίζουμε τις έννοιες. Άλλο εθνική κυριαρχία, άλλο κυριαρχικά δικαιώματα. Και κάτι άλλο, σύντομη, να επιμείνουμε στο ότι δύο θέματα μας χωρίζουν με την Τουρκία και λέω ο οδηγός μας μόνο το διεθνές δίκαιο. Μία σύντομη απάντηση για την κίνηση της Τουρκίας που αποκαλύπτει η Καθημερινή σήμερα να στείλει στον ΟΗΕ επιστολή που αμφισβητεί ακόμα και την κυριαρχία ελληνικών νησιών πέρα από την αποστρατικοποίηση που ζητάει. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι παρά μία κίνηση αντιπερισπασμού. Τέτοιες δηλώσεις, ρηματικές διακοινώσεις και ενημερώσεις γίνονται συχνά πυκνά στα Ηνωμένα Έθνη από όλες τις χώρες. Σχετική όμως αξία έχουν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα οδηγήσει σε έναν άλλο δρόμο της σχέσης είναι ο απευθείας διάλογος. Γιατί θυμίζω, τρεις δρόμοι υπάρχουν για να λύσεις διαφορές με τον γειτονά σου. Ή με απευθείας διάλογο, ή μέσα από διεθνείς διαδικασίες και είδατε που κατάτησε το Κυπριακό, ή με πόλεμο. Θα διαλέξουμε. Λοιπόν, αφού έχουμε πολύ. Δημήτρη Αβραμόπουλο come back, θα το ξαναέχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.